Το γεγονό ότι. Ε, και εσύ και ε, Σάβα μας. Το γεγονό ότι η Τουρκία. Ε, εστράφει προ την κάτω πλευρά. Mm -hmm. Κάνει πόλεμο εκεί πέρα. Βομβαρδίζει, μπουν και εσέ δυνάμει, τσακώνεται αυτό κτλ. Σημαίνει ότι έφυγε από εδώ. Όχι εντελώ, αλλά τουλάχιστον έχει το απομακρύνει. Μια πιθανότητα λοιπόν, να γίνουμε. Ε, να ε, πούμε δύο λόγια καταρχά για το τι έγινε με το πώ αυτό ο πόλεμο. Ναι. Ο Ερντογάν πριν από δέκα ημέρε άρχισε μια διαδικασία προσέγγισης με τους Κούρδους. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να βγει πρόεδρος ούτε από τη μια πλευρά ούτε από την άλλη, όπως είναι σήμερα τα δύο μέτωπα στην mm. Τουρκία, εάν δεν πάρουν τους Κούρδους μαζί τους. Συγκεντρώνουν και οι δυο το 80%, το 15% το έχουν οι Κούρδοι, δεν βγαίνει το 50% -1 που θέλουν. Ο Ερτογάν λοιπόν επέλεξε να πάει με τους Κούρδους. Συναντήθηκε η ηγετική ομάδα του ΧΑΝΤΕΠΕ, του κόμματος mm. των Κούρδων, με τον Υπουργό Δικαιοσύνη. Ε, στη συνέχεια δώσανε ε, αεροπλάνο, αποφυλάκησαν για μια μέρα τον ε, Ντεμιρτά από την Αδριανούπολη. Πήγε να δει τον πατέρα του, του δώσανε αεροπλάνο, το πλήρωσαν ιδιωτικό αεροπλάνο. Και στη συνέχεια είχαμε και ένα δημοσίευμα που λέει ότι το 24 θα βγει ο Ζαράν από τη φυλακή. Ενώ λοιπόν γίνεται αυτά τα φανερά και πόσα άλλα κρυφά, μπαίνει η βόμβα στην Κωνσταντινούπολη. Τη βόμβα την έβαλε το βαθύ κράτο. Και τι ήταν ένα μήνυμα προ τον Ερντογάν. Σταμάτα με του Κούρδου πήγαινε να τα βρει με την Αξενέρ. Και αυτό θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Πιθανόν η Αξενέρ να φύγει από του έξι. Έξι την βάλει η ίδια δηλαδή. Οι ίδιοι έβαλαν την Αυτό το γνωρίζουν όλοι. Όλοι. Και οι Τούρκοι και οι Ευρωπαίοι. Όχι ο Ερντογάν, ο βαθύ κράτος. Αμέσως με Όχι, ο Ερντογάν. το βαθύ κράτο. Όχι το βαθύ κράτο. Όχι. Το βαθύ κράτο έβαλε τη βόμβα και ήταν μήνυμα. Για να την προσέγγιση του Ερντογάν. Ερντογάν με άφησε του Κούρδου στην άκρη. Πάνε με τους εθνικιστές, με την Αξενέρ, να τι εκλογέ. εκλογές. Mm. Αυτό, Πράγματι λοιπόν, υπήρξε μία, ένα άνοιγμα του Ερντογάν τι τελευταίε μέρες προ την Αξενέρ, αν, αν δεν απατώμε. Αμέσω μετά, μετά αμέσως τη βόμβα. Μετά. Και μετά από αυτό πήραν την απόφαση, το βαθύ κράτος πήρε την απόφαση, απλώς πήγαν την απόφαση στον Ερντογάν να την υπογράψει, διότι η, ω, η ρόλη είναι διακριτή. Το βαθύ κράτο είναι... Ε, είναι ο θεματοφύλακας του δόγματος ένα κράτος, ένα έθνος, μια γλώσσα, μια θρησκεία που σημαίνει ότι αν δώσουν δικαιώματα στους Κούρδους καταραίει αυτό το δόγμα και από εκεί και μετά ο Ερντογάν υποχρεώθηκε να κάνει αυτόν τον πόλεμο. Όσον αφορά αυτό που είπε ο κύριος Καμπουράκης, για να μεταφέρεις δυνάμεις και να κάνεις ειδικά χερσαία επιχείρηση πρέπει οπωσδήποτε να μεταφέρεις δυνάμεις από την Θράκη από, το πρώτο, από την πρώτη στρατιά την τουρκική, πιθανόν και από τη στρατιά Αιγαίου. Άρα, πρακτικά, πρακτικά και αριθμητικά, είναι περίπου αδύνατον να γίνει μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας στην πλευρά τη δικιά Επί, μας. Επικοινωνιακά, του, του Ερντογάν, του κάνει το ίδιο αποτέλεσμα το να κάνει τον ντου προ τα κάτω παρά να κάνει προ τα δω. Το ίδιο αποτέλεσμα, γιατί το όταν, όταν yeah. έχει πόλεμο, yeah. η αντιπολίτευση θα διαλυθεί καταρχά. Διαβάζω τώρα ότι πάει να διαλύσει την αντιπολίτευση. Γιατί η αντιπολίτευση δεν μπορεί να αντιπολιτευτεί τον πόλεμο, yeah, 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 yeah. διότι θα θεωρηθούν yeah, yeah, yeah. προδότε. Yeah, yeah, yeah. Έτσι λοιπόν ο Ερντογάν, αυτό έγινε ξανά το 2015, πολύ γρήγορα. Το 2015 οι Κούρδοι είχαν πάρει 13,1% και 80 βουλευτέ και του στέρισαν την αυτοδυναμία. Τότε μάλιστα ο Ταβούτο ήταν πρωθυπουργό, ο, ο Ερδογάν πρόεδρο, έλεγαν να κάνουν κυβέρνηση με του Κούρδου. Όταν λοιπόν συζητούσαν αυτό το πράγμα, σκοτώνονται δύο αστυνομικοί στο Μαρντίν, στο τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν, και τα ρίχνουν στο ΠΚΚ πάλι, όπω έγινε Πάλ και τώρα. Ίδιο. Ξεκινάνε πόλεμο εναντίον των Κούρδων, βάζουν μια βόμβα στο σταθμό τη Άγκυρα με 103 νεκρού και 500 τραυματίε. Και ο Ερντογάν από 40% που είχε πάρει, κάνει εκλογέ τον 7 Ιουλίου, Ιουνίου, κάνει εκλογέ τον Νοέμβρη και παίρνει 50, τόσο τη εκατό. Παίρνει την αυτοδυναμία, δηλαδή έχουμε εφαρμογή. Άρα επαναλαμβάνεται το, το ίδιο μοντέλο θεωρείς. Έχουμε το ίδιο μοντέλο ακριβώ τώρα. Αυτό ακριβώ γίνεται. Μάλιστα. Θύματα οι Κούρδοι. Οπότε και... εμεί επί του παρόντο την ψιλογλιτώσαμε, θεωρούμε τώρα, έτσι. Επί του παρόντο. Ναι, πιστεύω. Δηλαδή πρότι... που θα περιμένουμε από τι μέρε εκλογέ κάτι θα κάνει εδώ. Ναι, πρακτικά γιατί δεν μπορεί να κάνει. συμφωνεί εσύ. Πώ τα βλέπει. Ε, θα ήθελα να κάνω δύο επισημάσει. Θα επανέλθω και έξω το πρώτο. Μην βγάζουμε, μη βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα επειδή έγινε μια χειραψία με το ΣΥΣΗ. Ξέρουμε πώ οργανώθηκε όλη αυτή η συνάντηση. Πήρε τηλέφωνο τον Εμμύρη ε, στο πλαίσιο του παγκοσμίου κυπέλου. Πήρε ο Εμμύρη τον Σίση, δεν υπήρχε περίπτωση να αρνηθεί ο Σίση και έγινε μια χειραψία. Έβγαλε και Άρα, ανακοίνωση όμω. Δεν σημαίνει Προεδρία μου. Μα δεν σημαίνει ότι θα αποκατασταθούν οι σχέσει όταν την προηγούμενη εβδομάδα ο Ερντογάν είχε συναντηθεί με του Ταλιμπάν και είχε συναντηθεί με του αδελφού Μουσουλμάνου που είναι και το Αγκάθι. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται εύκολα να αποκατασταθούν οι σχέσει όσο Βάση. υπάρχει αυτό το Αγκάθι. Επομένω η Ελλάδα προχωράει βάσει αυτών των οποίων έχει σχεδιάσει και έχει συμφωνήσει με τι συμφωνίε. Με την η προσέγγιση της Αιγύπτου και αυτή τη στιγμή έχουμε και την σήμερα δηλαδή την επίσκεψη και την ε, συμφωνία που θα υπογραφεί αυτό αυτή το μνημόνιο. Αυτή η συμφωνία είναι... αφορά τον έλεγχο τη έρευνα και διάσωση. Είναι σημαντική και για το τουρκολογικό μνημόνιο ε, αυτή η συμφωνία. Βεβαίω. Είναι, είναι, πολύ σημαντική. Άρα λοιπόν, όσο. Το ακυρώνει αφορά... με έναν τρόπο πρακτικά. Κοιτάξτε να δείτε. Το... Και τη γαλάζια πατρίδα. Το, το... το... και τη γαλάζια πατρίδα. Πρέπει να γίνουν και κάποιε άλλε ενέργειε και νομίζω ότι αυτά είναι μέσα στο σχεδιασμό. Οι επόμενε κινήσει να γίνει και μία συνεννόηση για ανακήρυξη, αν θέλετε, οριοθέτηση με την Αίγυπτο δυτικά. Αυτά και όπω και η επέκταση. Αυτά είναι στου σχεδιασμού ναι. και εκτιμώ ότι θα γίνουν Ωραία. τώρα. Σε ό,τι αφορά τι αεροπορικέ επιδρομέ, ο Ερντογάν πίστευε και είχε την αντίληψη ότι μία εισβολή στη Συρία. Θα του έδινε περίπου τρει με τέσσερι μονάδε. Θα αύξανε τα ποσοστά του δημοσκοπικά. Και έψαχνε να βρει μία αφορμή. Την αφορμή τη βρήκε. Εγώ θεωρώ Είτε έδιαξε, Αυτό βρήκε. το οποίο λένε οι αναλυτέ <σχ> μέσα στην Τουρκία και οι διανοούμενοι, και πολύ σωστά ελέγχεται από το βαθύ κράτο, ήταν μία οργανωμένη mm. τρομοκρατική, α το ενέργεια. Και μάλιστα με τον τρόπο που το διαχειρίστηκε η Τουρκία, φαίνεται ότι ήταν. Κάτι φτιαχτό, δηλαδή βρήκανε αμέσως ότι είναι μια Σομαλία η οποία έχει εκπαιδευτεί από το ΠΚΚ, θα πήγαινε ναι. στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν βρήκε την αφορμή, του έδωσε το πράσινο φως και ο Πούτιν γιατί δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Και από την άλλη υπάρχει και το θέμα της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Και βεβαίως θεωρώ έμεσα εδώθηκε ένα πράσινο Φω ή μια ανοχή, αν θέλετε, από την Αμερική για να κάνει αυτή την. αεροπορική... είχαμε, είχαμε επίσημη, γραπτή ανακοίνωση στο Reuters. Του State, υπουργείου, του, υπουργείου, του State Department. που λέει ότι. Είναι λίγο μεσοβέζικη. όχι, όχι, όχι καταδικάζει την επιχείρηση. Ε, είναι. είναι... δεν μπορούσε να, να, να κάνει Μεγάλη. Και έχουμε ανακοίνωση και από τη Ρωσία που την καταδικάζει. Πάντω, εδώ Εντάξει. πρέπει να, πούμε, να τονίσουμε την υποκρισία του κόσμου. Διότι όταν βομβαρδίζει νοσοκομεία, η Ρωσία είναι κακή. Η Τουρκία βομβάρδισε νοσοκομεία, σχολεία, αμάχου. Και εκεί δεν, κανένα δεν λέει να στείλουμε όπλα στου Κούρδου. Ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι. Δεν είναι επειδή καταδικάζουμε. Θα στέλνουμε σου Ουκρανού, θα στέλνουμε και σκούρου. Κα... Κάνε να το Δεν δωπρά... θα μείνει εδώ. Δεν ελα... Εγώ είπα σε κανένα να μην στείλουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εδώ υπάρχει υποκρισία. Για να, για να συνεχίσω το συλλογισμό. Εδώ υπάρχει μα, μην υποκρισία. Κύριε Καλετερίδη, δεν να τελειώσει, παρακαλώ. Εντάξει, Υπάρχει υποκρισία. Κανένα δεν καταδικάζει την Τουρκία. Μόνη τη έβαλε τη βόμβα, μόνη τη χτυπάει αμάχο, μπαίνει σε δύο ξένε χώρε, και σφυρούν, σφυράνε αμέριμνα η Δύση. Έλα, να, και να είναι ε, συνέχεια. Γι' αυτό λέω για την ανακοίνωση. Έλα, Δεν τέρα τέρα είναι τέλο υποκριτικέ όλε αυτέ οι ανακοίνωσει. Κοιτάξτε, όλε αυτέ οι ανακοίνωσει είναι υποκριτικέ. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι η Τουρκία, άσχετα τι λέγεται, χωρί να πάρει το πράσινο φω. Οι δεσμοί με τον Πούτιν είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Τον έχει ανάγκη ο Ερντογάν για να κερδίσει τι εκλογέ και ο Πούτιν έχει ανάγκη τη Τουρκία. Επομένω, Όλα αυτά τα οποία λέγονται, επόμενοι ήταν να πάρουν κάποια θέση. Καταδικαστική απόφαση δεν είχαμε. Είχαμε μετά από δύο μέρες. Άρα λοιπόν ο Ερντογάν βρήκε την ευκαιρία και αυτή τη στιγμή το ότι απειλεί ότι θα κάνει και μία χερσαία εισβολή, αυτό θέλει συζήτηση και θα δούμε αν και κατά πόσο θα ισχύει. Από την άλλη, ήδη ο Ερντογάν έχει μετακινήσει στρατεύματα προς τη Συρία και από τη Θράκη και από τη στρατιά του Αιγαίου. Και γι' αυτό λέγαμε ότι από τη στιγμή που είναι τα στρατέματα αυτά μετακινούμενα προ τα εκεί, δεν μπορεί να κάνει πόσος, κάτι ο Ερντογάν. Πόσοι έχει, ρε παιδιά, απέναντι ο Ορδογάν, στη Θράκη και πώ έχει η στρατιά του Αιγαίου. Η στρατιά τη Θράκη είναι επανδρωμένη. Η στρατιά του Αιγαίου δεν έχει μητρικέ μονάδε και σχηματισμού. Τι παίρνει και από την πρώτη στρατιά και από την Άγκυρα. Η στρατιά όμω τη Θράκη είναι πλήρω επανδρωμένη. Να πω και κάτι άλλο. Είχαμε χθε ε, κάτι ρουκέτε. Κάποιου νεκρούς στον Καζιαντέπ. Και αυτέ οι Τούρκοι τι έριξαν. Στου δικού του. Λένε τους. ότι τι έριξαν οι Κούρδοι για να δημιουργήσουν κλίμα, το, το, το κλίμα στρώμα για, 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 εισ... για εισβολή από ξηρά. Ναι. Μαρία, όλο αυτό το περιβάλλον φτάνει, δηλαδή στην Τουρκία περνάει, ε, είναι οι σοβαρέ με, με όλα αυτά όσα έλεγε ο Ερντογάν τον τελευταίο καιρό εναντίον τη Ελλάδα, δηλαδή. Εκτονώνεται εκεί πολιτικά. πολιτικά. Εκτονώνεται δίνει. με αυτό του φτάνει αυτό. Προ το παρόν, ναι. Προς το παρόν, ναι. Γιατί εδώ παίζει παντού, είναι πρώτη είδηση, έχει... ο κόσμος ενημερώνεται για το τι γίνεται εκεί. Ε, έπαιξε μεγάλο ρόλο και το τρομοκρατικό χτύπημα ε. στην Κωνσταντινούπολη, που ουσιαστικά καλλιέργησε αυτό το αντικουρδικό κλίμα και, ένα... και ανήψωσε και το εθνικό αίσθημα στον κόσμο. Επομένως προς το παρόν, ναι, έχει απήχηση προς τα κάτω και ουσιαστικά εκτονώνεται με κάποιο τρόπο ε, αυτή η ένταση ναι. που υπήρχε εναντίον κάποιου εχθρού. Ποιος είναι ο εχθρός τώρα ο πιο βολικό εχθρό τώρα. Εντάξει, ένα ναι. εχθρό θέλει να... Παρά το γεγονός ότι... Ε, ε, και ε, αυτό. να το, να το Και βρήκε αυτή τη στιγμή, επειδή στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να το κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει αυτό που έκανε στη Συρία. Άρα λοιπόν βρήκε τη Συρία γιατί εκτιμά εκεί ότι θα αυξήσει τα ποσοστά του. Και θα το δούμε στι επόμενε δημοσκοπήσει. Συγγνώμη. Στρατιωτικά τον... εκεί πέτυχε τίποτα τη προκοπή. Όχι, τίποτα είχαν, δεν πέτυχε. Είχαν ενημερωθεί οι mm. Κούρδοι από του Αμερικανού και, και απέσυραν τα στελέχη και τι μονάδε από του στόχου. Yeah. Του πήγαν στη Ράκα και νοτιότερα. Yeah. Άρα. Και είχαμε τύπησε, και ανακοίνωση από κάποιε το... εγκαταστάσει. Είχαμε ανακοίνωση κάποιους από, το... Αμάχους που από το προξενείο από Λένα το, Λένα το Αμερικανικό στην Ερμπίλ και επίσημη ανακοίνωση δύο μέρε πριν την επίθεση που έλεγε του Αμερικανούς πολίτε να φύγουν από την περιοχή. Να λες λε του Αμερικανού Όχι, είπα <laughs> και, <είπαν laughs> και στου λέει... από κάτω, φύγετε. Λοιπόν, δεν πέτυχαν. Συνόμη, μισό το να καταλάβω τώρα. Οι Κούρδοι καταλάβω. είναι, με, είναι των Αμερικανών πλέον. ε, πλέον. Ναι. Οι Τούρκοι είναι των Αμερικανών περίπου. Ε, ε δεν είναι ακριβώς. Ψιλοσυνεννοούν. Δεν είναι ε, ακριβώς. Ε, είναι λίγο το, το Έγινε και κάτι άλλο λοιπόν, κύριε Καμποράκη. Θέλουν να χτυπήσουν οι, Τού, οι Τούρκοι τους Κούρδους. Οι Αμερικανοί δεν είναι πράσινο φω στου Αμερικανού, αφού ενημερώνουν του κόσμου να φύγουν για να το, μην του πει κάτι τέτοιο. Κύριε Καμποράκη, το θέμα είναι. Διπλωματία. Διπλωματία. Κύριε Καμποράκη, εδώ το OK και, και το πράσινο φω να ψηφιστεί η είσοδο στον, στο ΝΑΤΟ τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Ναι. Το πέτυχε η Τουρκία. Ναι. Η Τουρκία, σημαντώ, η, η, Αμερική. η Αμερική. Άρα αυτό επίκειται, λέτε, θα ανακοινωθεί ε, τι επόμενε μέρε. Σαφώ θα γίνει. Διότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. <Και> δεν υπήρχε περίπτωση <Και> η Αμερική <Και> να αφήσει την Τουρκία να κάνει αυτό το πράγμα, έστω ειδοποιώντα όπω ελέγχθη του Κούρδου, προκειμένου. Να πάρει το πράσινο φω από την Τουρκία για την είσοδο τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Θα κρυθεί η αξιοπιστία τη εκτίμηση. Α Την ίδια μέρα, πάντω, και οι Ιρανοί χτύπησαν του Κούρδου του αντικαθιστωτικού στο βόρειο Ιράκ. Ναι. Και η Τουρκία χρησιμοποιεί τον αέριο χώρο του Ιράν του για να Ιράν, χτυπήσει. Πράγμα.